Εχθές έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, στην οποία παρευρέθηκα και εγώ και ήταν οι αντιπεριφερειάρχες του εκεί και η ειδική συμβουλή του, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια που είναι αυτή τη στιγμή στην πόλη. Κατόρθωσαν από ό,τι μου είπαν και εξασφάλισαν μια νόμιμη άδεια μεταφοράς συμμίκτων, δηλαδή όχι ανακυκλώσιμα μόνο, τα πάντα, όπως είναι στον πράσινο κάδο. Συμμίκτων σε ένα νόμιμο χαδά. Αυτό εμείς δεν το είχαμε καταφέρει, όσο και αν προσπαθούσαμε. Τώρα, κατά πόσο το έχουν καταφέρει, δεν το ξέρω, αλλά μας διαβεβαίωσαν ότι έχουν αυτή την άδεια. Γι' αυτό το λόγο συμμετέχουν και οικονομικά στην προσπάθεια αυτή του Δήμου για τη μεταφορά των σκουπιδιών, γιατί κοστίζουν εκτυπώψεις. Και ξεκινήσαμε από σήμερα σιγά-σιγά να παίρνουμε σκουπίδια από τον υπάρχοντα χώρο μεταφόρτωσης, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί εκεί ο χώρος για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια της πόλης μας για να γίνεται από εκεί στον ίδιο χώρο η μεταφόρτωση. Καλή ήταν η προσπάθεια του Περιφερειάρχη, εγώ του δίνω ένα μπράβο, το μόνο που του το είπα χθες στη συγκέντρωση που είχαμε, ότι αργήσανε. Έπρεπε από πιο νωρίς. Τα έχω πει και πριν 2 χρόνια ότι τα σκουπίδια καίνε, είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, μην το αφήνετε με αργά βήματα να προχωράει. Θέλει γοργά, γρήγορα, πολύ γρήγορα βήματα για να τελειώσουμε. Είναι εν εξελίξει ένας διαγωνισμός, ο οποίος είναι 1,5 χρόνο τώρα και περιμένουμε να τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός για να λυθεί άπαξ και διαπαντός το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να το κυνηγάμε από πίσω, όλοι μας. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κυνηγάμε στην περιφέρεια, γιατί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης και όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες των νομών της περιφέρειας το γνωρίζουν και ότι είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στην πόλη μας αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Αυτοί πρέπει να τρέχουν περισσότερο και όπου θέλουν εμείς να τις βοηθάμε. Αυτές είναι κάποιες δικαιολογίες των Τριπολιτών να λένε ότι κύριε Αντιδήμαρχε, μου λέγανε σου πληρώνουμε τα σκουπίδια, έλα πάρτε μας. Δικαιολογημένα. Καμία αντίρρηση. Πληρώνουν και θέλουν να έχουν την πόλη τους καθαρή. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν είναι δικαιολογία, είναι γεγονός αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και πρέπει να το καταλάβουν και οι συμπολίτες μας. Δεν αφορά αυτούς ούτε εμένα. Αφορά τους πάντες. Γι' αυτό συνεχίζουν να πληρώνουν και θα πληρώνουν γιατί θα μαζευτούν τα σκουπίδια. Θα μαζευτούν. Θέλετε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και εντάξει, μην το θέτουμε τώρα και δεν πληρώνω επειδή δεν μαζεύει τα σκουπίδια, γιατί προς Θεού και οι δημότες μας δεν βοηθάνε. Μην έχουν όλοι τέτοιες απαιτήσεις. Και να σας πω κάτι. Έχουμε κάνει μια ανακύκλωση. Και ξέρετε γιατί δεν παίρνουμε την ανακύκλωση τώρα. Γιατί στους κάδους της ανακύκλωσης το 50% είναι σκουπίδια. Και εκεί που πάμε την ανακύκλωση δεν μας την παίρνει. Και μας λέει τι μας φέρνετε εδώ. Σας βάλαμε μπλε κάδους και μας φέρνετε σκουπίδια. Σε αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να είναι στον κάθε μπλε κάδο και να του λέει του Δημότη μη ρίχνεις αυτά εκεί, ρίχνεις αυτά εκεί. Είναι δίπλα. Μπλε πράσινος. Ή απέναντι. Πρέπει να βοηθήσουν και οι τριπολιτσότητες. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Να βοηθήσουν τουλάχιστον γιατί πρέπει να ξέρουν ότι ο τόνος που φεύγει από την Τρίπολη να πάει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού πάει στοιχίζει περίπου από 80 έως 100 ευρώ ο τόνος του τεστ. Σημαίνει ότι πολλά ανακυκλώσιμα αντί να κερδίζουμε τα πληρώνουμε κιόλας. Γι' αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς κάνουμε προσπάθειες να βοηθήσουμε την ανακύκλωση όσο μπορούμε. Μεθαύριο έρχονται άλλοι 100 κάδοι. Θα τους σκορπίσουμε στην πόλη να διευκολύνουμε και όσους δεν έχουν, να μην πηγαίνουν 100 μέτρα μακριά, που εάν ήθελαν να βοηθήσουν κατά κάποιο τρόπο περισσότερο την πόλη τους και τα 50 και τα 100 μέτρα θα μπορούσαν να τα πηγαίνουν. Αλλά όπου βρούνε κάτω τα πετάνε μέσα. Όχι όλοι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις οι οποίοι κάνουν τρομερή ανακύκλωση, προσέχουν, τα πλένουν ακόμη, τώρα τα έχουν όλοι στο σπίτι τους, στα μπαλκόνια τους τα φυλάνε, υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν ακολουθούν τις οδηγίες μας, τις εντολές μας, δηλαδή το πρόγραμμά μας να βοηθήσουν την πόλη τους.